Αξιότιμοι κύριοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι. Ξεκινώ και πρώτος γιατί πρέπει να φύγω, με συγχωρείτε. Πρέπει σε λιγότερο από μία ώρα να είμαι στο ντιβάνι, στο ξενοδοχείο, για την παρουσίαση της ψηφιακής πολιτικής του Υπουργείου σε μία αντίστοιχη μερίδα που γίνεται εκεί. Και θα με συγχωρέσετε γι' αυτό, γιατί δεν θα μπορέσω να μείνω σε όλη τη συζήτηση. Καταρχάς να πούμε ότι οι δύο κατευθύνσεις που είπε ο κύριος Υπουργός είναι αυτό που το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει για να ενταχθεί με αυτόν τον τρόπο στο σχέδιο που έχετε κι εσείς. Νομίζω να αλλάξουμε νοοτροπία στο πώς ορίζουμε το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, όχι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα έλεγα γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση. Δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου έχει υποβαθμιστεί σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Δεν του έχει δοθεί ούτε το βάρος, ούτε η δυνατότητα να μπορεί να ελέγχει τους πάντες, από τον Υπουργό μέχρι και τον όποιο υπάλληλο, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία, άρα δηλαδή με ένα μηχανισμό που να μπορεί να χτυπάει κόκκινο όταν συμβαίνουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να κοιταχτούν με έναν άλλο τρόπο. Άρα θέλουμε έναν αυτόματο μηχανισμό, κύριε Γραμματέα, και περιμένουμε τώρα με την αλλαγή που κάνουμε στο οργανόγραμμα τις κατευθύνσεις από τη Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση διαφθοράς, έτσι ώστε να οργανώσουμε το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου με άλλον τρόπο. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνει πολύ σύντομα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και σε όλα τα Υπουργεία. Ταυτόχρονα όμως με το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, που είναι ένα, θα πρέπει κάποιος, όταν μαθαίνει το τι μπορεί να συμβεί, να μπορεί να επέμβει με ένα τρόπο. Άρα δηλαδή θα έλεγα μια επιτροπή εσωτερικών υποθέσεων. Είναι απαραίτητο νομίζω από τη Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση διαφθοράς να βρούμε τον τρόπο δικτύωσης των γραφείων εσωτερικών ελέγχων, ίσως εσείς θα μας πείτε, με ένα γραφείο, διοίκηση, διεύθυνση, δεν ξέρω πώς θα την πείτε εσείς, εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο θα πρέπει επιτόπου να επεμβαίνει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλον. Να το κρατήσουμε αυτό, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλον. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα όμως δεν είναι μόνο η οικονομική διαφθορά. Και τώρα μπαίνω σε άλλα ζητήματα. Διαφθορά μπορεί να έχουμε και σε πολιτικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, διαφθορά με την έννοια ότι αλλάζω τους κανόνες και διαμορφώνω κάπου ζητήματα τέτοια που να μου δημιουργούν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, εάν με την ολοκλήρωση της ψηφιακής υποδομής μπορώ να παρακολουθήσω τα έγγραφα που πηγαίνουν και πώς πηγαίνουν μετά την απόφαση, και αν σε ένα γραφείο, παραδείγματος χάρη το γραφείο του Γενικού Γραμματέα, συνεχώς σταματάνε έγγραφα εφαρμογής αποφάσεων συγκεκριμένων κατευθύνσεων, εκεί έχει επέλθει μια πολιτική διαφθορά, άρα δηλαδή ένας τρόπος μη εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων, των αποφάσεων του κάθε Υπουργείου. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι λιγότερο κακό από ότι είναι η διαφθορά σε οικονομικό επίπεδο. Και όσοι έχουμε διοικητικές ευθύνες στα Υπουργεία, ξέρουμε πώς μπορεί η διαχείριση του χρόνου να δώσει διαφορετική έκταση και ένταση και αποτέλεσμα στην όποια απόφαση. Άρα, ο έλεγχος του χρόνου εφαρμογής των αποφάσεων και καθώς πηγαίνουμε ο έλεγχος μεταφοράς της πληροφορίας και του χρόνου που χρειάζεται, είναι απαραίτητο στοιχείο για να εντοπίσουμε θύλακες αλλαγών, παύλα μέσα σε εισαγωγικά γενικών κατευθύνσεων διαφθοράς,
προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι εννοώ και αυτό, κύριε Γραμματέα, Γενική Γραμματέα, θα θέλαμε να το δούμε σύντομα στο πλαίσιο του οργανογράμματος του Υπουργείου Παιδείας για το οποίο μιλάμε, αλλά θεωρώ και όλων των Υπουργείων. Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι το βασικό κομμάτι του Υπουργείου Παιδείας. Η εκπαίδευση των παιδιών. Το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, τα παιδιά, τα πανεπιστήμια. Πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουν οι γενικές κατευθύνσεις που υπάρχουν σαν σχέδιο από τη Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση διαφθοράς να περάσουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πω κάτι που δεν το είπαμε μέχρι τώρα, αλλά νομίζω σε όλους γεννάει στο μυαλό μας. Το «μαζί τα φάγαμε» ήταν η πλήρης απονεχοποίηση της διαφθοράς, διότι ουσιαστικά διαχύθηκε η διαφθορά σε όλη την κοινωνία. Άρα απενεχοποιείται ως ειδική κατηγορία. Είναι για όλους. Όταν είναι κάτι για όλους, πλέον το καταλαβαίνετε ότι απενεχοποιείται για εκείνους που την πράττουν. Άρα λοιπόν, το «μαζί τα φάγαμε», που είναι μια κατεύθυνση, πρέπει τώρα να το αντιστρέψουμε και να πούμε στα παιδιά, να πούμε στο εκπαιδευτικό σύστημα, να πούμε σε όλη την κοινωνία ότι αυτό δεν υπάρχει, ότι υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο είναι ό,τι υπόθηκε στις εισηγήσεις και του κυρίου αναπληρωτή υπουργού, αλλά νομίζω και του υπουργού παιδείας κτλ. Θεωρητικά και ιδεολογικά και από το Γενικό Γραμματέα. Αυτό όμως πώς θα υποθεί, με ποιες διαδικασίες θα υποθεί και πώς αυτό θα αλλάξει ή μάλλον θα διαμορφώσει συνειδήσεις και θα διαμορφώσει συμπεριφορές. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Το να κάνω μια ώρα μάθημα δεν σημαίνει ότι αυτό διαμόρφωσε συμπεριφορές. Θέλει δουλειά αυτό. Θέλει να περάσει από τη βάσανο της επεξεργασίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της πιλωτικής εφαρμογής, των διορθώσεων, να μπορέσει αυτό σιγά σιγά και να φτάσουμε στο σημείο να μετρηθεί το αποτέλεσμα. Όλα τα προγράμματα που έχουμε μέχρι τώρα δυστυχώς δεν καταλήγουν σε μέτρηση του αποτελέσματος. Άρα δηλαδή η στοχοθεσία αυτή πρέπει να είναι με ένα τέτοιο τρόπο ώστε αυτό για το οποίο μιλάμε και την επίτευξη των στόχων αυτών να μπορούμε να το δούμε ακόμα και ποσοτικά και ποιοτικά. Πόσο έχει επιτευχθεί ο στόχος. Άρα λοιπόν, όταν όπως είπε ο κύριος Υπουργός Παιδείας, θα κάνουμε το μνημόνιο συνεργασίας, θα πρέπει να προβλέψουμε όχι απλά την εφαρμογή ενός προγράμματος, για το οποίο θα μας βοηθήσει και το ΙΕΠ, που είναι ο βασικός εκπαιδευτικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ένα σύνολο από πράγματα τα οποία θα είναι η εφαρμογή, θα είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, θα είναι η πιλωτική εφαρμογή, θα είναι ένα εκπαιδευτικό εχειρίδιο, τι θα είναι αυτό το οποίο θα αλλάζει, ένα ολόκληρο πράγμα, το οποίο θα είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς η εκπαιδευτική παρέμβαση που σχετίζεται με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Άρα λοιπόν, αν το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό ή και μόνο ηθικό η διαφθορά, εμείς πρέπει να πάμε και να του δώσουμε και ένα χαρακτήρα ως εκπαιδευτικό, όχι ως πρόβλημα, ως εκπαιδευτικό θέμα. Άρα είναι νομικό, ηθικό και εκπαιδευτικό θέμα πλέον. Θέτοντας σε αυτό το πλαίσιο τη συζήτηση, πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να γίνουν. Το Υπουργείο Παιδείας όμως, όπως γνωρίζετε, έχει τεράστια δυνατότητα για να δώσει την πληροφορία. Μπορούμε, παραδείγματος χάρη, και το έχουμε συζητήσει, να ορίσουμε μια ημέρα που θα είναι η ημέρα κατά πολέμησης διαφθοράς ή οτιδήποτε, να στείλουμε σε όλα τα γυμνάσια, τα λύκεια ή στα δημοτικά ένα ενημερωτικό υλικό ανάλογο για κάθε
ηλικία ή για κάθε ενότητα και να ζητήσουμε από τους εκπαιδευτικούς, και το ξέρετε και το κάνουμε για διάφορα θέματα, να γίνει μια δύο-ωρη, τρία-ωρη συζήτηση μια συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα σχολεία της χώρας για το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτό είπαμε να το κάνουμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στην Άνοιξη. Να το προωθήσουμε σαν Υπουργείο και να ξεκινήσουμε μια επίσημη μεγάλη καμπάνια η οποία θα γίνει μέσω του Υπουργείου Παιδείας σε όλα τα σχολεία και να δούμε και συνέργειες με γονείς και θα το φτιάξουμε αυτό σε όλα τα σχολεία. Αλλά αυτό, όπως σας είπα, από μόνο του δεν φτάνει. Άρα λοιπόν τι πρέπει. Πρέπει να δούμε εκείνους τους τρόπους, τους εκπαιδευτικούς που θα περάσουμε τις αξίες και θα δημιουργήσουμε συνθήκες νέας συμπεριφοράς ή διαμόρφωση συμπεριφορών και απόψεων. Εδώ είναι το παίζω τίμια, οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι. Ο καλύτερος τρόπος για να περάσεις με βιωματικό και άλλο, καλά αυτά να μην τα λέμε τώρα, έχουμε και μια θεωρητική προσέγγιση από πίσω, αλλά το καταλαβαίνετε, είναι μέσα από ένα παιχνίδι. Μέσα από μια πιο χαλαρή παρέμβαση σε θέματα τέτοια. Τεκμηριωμένη επιστημονικά, εκπαιδευτικά, αλλά από την άλλη με μια μεθοδολογία η οποία κάνει εύκολη την δυνατότητα να μπορούν τα παιδιά να διαμορφώνουν και να καταλάβουν και να διαμορφώνουν πράγματα. Άρα λοιπόν, το παίζω τίμια, οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι, είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που πρέπει να ενισχύσει και το Υπουργείο Παιδείας και να δούμε πώς αυτά όλα θα τα πάμε ένα βήμα παρακάτω για να αλλάξουμε, όπως είπαμε, απόψη ή να διαμορφώσουμε απόψη. Τώρα, το πρακτικό ενδιαφέρον είναι ότι ο ΩΣΑ, γιατί όλα είναι υποσύνολα γενικότερων κατευθύνσεων και αυτό δείχνει, και μπράβο να το πούμε, δείχνει ένα σχεδιασμό ο οποίος, όταν ενσωματώνει διαφορετικά υπουργεία και συνέργειες, μπορεί να μας δώσει πολύ μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ο ΩΣΑ λοιπόν, με τη χρηματοδότηση του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράσχει στη χώρα μας την τεχνογνωσία για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος περνάει μέσα από την εκπαίδευση της νέας γενιάς και ουσιαστικά βάζει σαν βασικό στόχο την πρόληψη της διαφθοράς και όχι την καταστολή, που είναι θέμα άλλων υπουργείων, οικονομίας, οικονομικών, του εγκλήματος, διάφορα πράγματα, και η οποία πρέπει να τη δούμε και από την ηθική και από την νομική σκοπιά. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την εμπειρία που έχει, μπορεί να του δώσει εκπαιδευτικό σώμα, να το πω έτσι. Και είναι, νομίζω, είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Τις γενικές αρχές που μπορεί να λέμε εμείς εδώ, πολύ ωραίες, πρέπει να τις κάνουμε εκπαίδευση. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο. Και θέλω να σας το πω, η επιστήμη της παιδαγωγικής και οι επιστήμες της εκπαίδευσης έχουν βρει τρόπους. Μην θεωρούμε εμείς, εγώ λέω τώρα, το Χ Υπουργείο, ότι είναι εύκολο πράγμα. Παίρνουμε 5 έννοιες και τις περνάμε. Δεν περνάνε εύκολα. Χρειάζονται τρόποι, χρειάζεται τεκμηρίωση επιστημονική, χρειάζεται μια παιδαγωγική επάρκεια σε αυτούς οι οποίοι θα το κάνουν. Χρειάζεται κατάρτιση των εκπαιδευτικών που θα παρουσιάσουν αυτά τα προγράμματα. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε ένα τεράστιο πράγμα, το οποίο πέρα από το πρόγραμμα πρέπει να δούμε και πώς θα καταρτιστούν οι άνθρωποι αυτοί, οι εκπαιδευτικοί, για να περάσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει και οικονομικά, οικονομικές επιβαρύνσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται αυτόματα. Θέλω να πω λοιπόν, να δούμε και αυτό το ζήτημα και τη διαμόρφωση του πλαισίου και το εκπαιδευτικό πακέτο, τα εκπαιδευτικά και το πώς επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή και πώς αυτά που γίνονται σιγά σιγά λειτουργούν σε μια λογική
προσαρμοσμένης διαχείρισης, δηλαδή επεμβαίνουμε και διορθώνουμε ό,τι βλέπουμε να μην λειτουργεί, έχοντας ένα σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης. Αυτό είναι το πακέτο, το οποίο πρέπει να κάνουμε και να συνεργαστούμε γι' αυτό. Έχουμε εξειδικευμένους επιστήμονες, το ΙΕΠ είναι έτοιμο, η Γενική Γραμματεία κατά πολέμηση διαφθοράς είναι έτοιμη, το Υπουργείο Παιδείας είμαστε έτοιμοι, οι υπηρεσίες είναι έτοιμες. Ήδη ξέρετε ότι έχουμε δώσει στοιχεία σαν Υπουργείο σε ό,τι μας έχετε ζητήσει του Συνολικού Αριθμού Σχολικών Συμβούλων με τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε κι εσείς, τον κώδικα δεοντολογίας των εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, αναμάθημα και βαθμίδα και γενικότερες ιδέες και προτάσεις γύρω πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα είμαστε τώρα στο σημείο για να ξεκινήσουμε την πορεία διαμόρφωσης αυτού του προγράμματος με επιστημονικό και εκπαιδευτικό, εκπαιδευτική τεκμηρίωση και επιστημονική τεκμηρίωση. Το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί, και να με συγχωρέσετε, να κάνει γρήγορα πράγματα. Δεν πρέπει. Η εκπαίδευση είναι τόσο σοβαρό θέμα που δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να τα αλλάζουμε όλα και να διαμορφώνουμε συνθήκες και να περιμένουμε αποτέλεσμα. Θέλει το χρόνο της. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί. Άρα το ότι σχεδιάζουμε πρέπει με χρόνο που να μπορεί να φέρει αποτέλεσμα σιγά σιγά να το εφαρμόζουμε, να το παρακολουθούμε και να το αξιολογούμε όπως βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Επομένως, είμαστε έτοιμοι, είμαστε εδώ. Θέλουμε να παίξουμε κι εμείς το ρόλο που μας αναλογεί στην καταπολέμηση διαφθοράς, στο κομμάτι της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διαμόρφωσης απόψεων, αντιλήψεων, στάσεων σε όλη τη σχολική βαθμίδα, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και στα πανεπιστήμια. Αν θυμάστε, σας είπα ότι και εκεί πρέπει να δημιουργήσουμε θύλακες συζητήσεων γύρω από αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο να πάμε σε δημοτικά και γυμνάσια, και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να γίνουν και να τα κάνουμε όλα σε μια κατεύθυνση κοινή στο πλαίσιο του προγράμματος και του σχεδιασμού που έχετε. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν είναι εδώ για να συνδράμει όσο καλύτερα μπορεί. Και να σας πω κάτι, αυτό που είδα εγώ πριν και στην κουβέντα που έγινε με τα παιδιά που συζητάγανε και ρωτάγανε και θέτανε ζητήματα, αυτό είναι η ελπίδα μας. Όσο υπάρχουν τα παιδιά αυτά με αυτό το βλέμμα που μας κοιτάζει για το αύριο, εμείς έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους και να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έστω και χωρίς χρήματα. Σας ευχαριστώ.